Λόγος 24ος Ιωάννου της Κλίμακος, περί πραότητος και απλότητος. Δια τας αρετάς της πραότητος, της απλότητος και της ακακίας, τας σε σοφισμένας, όχι τας φυσικάς, καθώς και δια την πονηρίαν. Της ανατολής του ηλίου προτρέχει το φως της αυγής, παρόμοια πριν από την ταπεινοφροσύνη, τρέχει η πραότης. Ας ακούσουμε δε και το φως, δηλαδή των Χριστών, να τις τοποθετεί κατά αυτήν τη σειρά. Μάθετε από μου, λέγει, ότι πράω σήμη και ταπεινώ στη καρδία. Ματθαίου Ιώτα Α 29. Λοιπόν, το φυσικό είναι πριν λάψει ο ήλιος να φωτιστούμε από το φως της αυγής και έπειτα να ταινίσουμε πλούσια τον ήλιο. Διότι δεν είναι δυνατόν, δεν είναι όπως το δείχνει και η φύση των πραγμάτων, να αντικρίσει κανείς τον ήλιο, δηλαδή την ταπείνωση, πριν γνωρίσει το φως της αυγής, δηλαδή την πραότητα. 2. Η πραότης είναι μία αμετακίνητη κατάσταση του νου που παραμένει η ίδια στις τιμές και στις περιφρονήσεις. Πραότης σημαίνει το να προσεύχεσαι ειλικρινώς για τον πλησίον σου χωρίς να ενοχλείσαι καθόλου από τις ταραχές που σου προξενεί. Η πραότης είναι βράχος επάνω από την αφρισμένη θάλασσα και εντελώς ακλόνητος διαλύει όλα τα κύματα τα οποία τον κτυπούν. Η πραότης είναι το στήριγμα της υπομονής, η θύρα ή καλύτερα η μητέρα της αγάπης, η προϋπόθεση της διακρίσεως, διότι όπως μας λέγει η Γραφή, διδάσκει Κύριος πραείς οδούς αυτού. Ψαλμός Καπαδέλτα 9. Η πρόξενος της αφέσεως των αμαρτιών, το θάρρος της προσευχής, η περιοχή του Αγίου Πνεύματος, διότι λέγει Κύριος, επί τι να επιβλέψω, αλλά ή επί των πράων και ησυχίων. Ισαΐα Ξή Σίγμα 2. Η πραότης είναι συνεργός στην υπακοή, οδηγός στην αδελφοσύνη, χαλινός της μανίας, κόψιμο του θυμού, μίμησης του Χριστού, ιδιώτης των αγγέλων, δεσμός των δαιμόνων, ασπίδα κατά πικράς οργής. 3. Στις καρδιές των πράων θα αναπαύεται ο Κύριος, ενώ η ταραχώδης ψυχή είναι καθέδρα του διαβόλου. Η πραής κληρονομήσου υγιή, Ματθαίου Ε 5. Μάλλον θα γίνουν κυρίαρχοί της, ενώ οι οργίλοι και θυμώδες όντρες θα εξοριστούν από τη γη τους. 4. Η πραία ψυχή είναι θρόνος της απλότητος, ενώ ο νους του οργίλου δημιουργός της πονηρίας. Η υπεία ψυχή θα δεχτεί μέσα της τους λόγους της σοφίας, αφόσον οδηγήσει Κύριος πραής εν κρίση, Ψάλμος Καπαδέλτα 9, ή μάλλον στην διάκριση. Η ευθεία ψυχή συζεί με την ταπείνωση, ενώ η πονηρά είναι η πυρέτρια της υπερηφανίας. Οι ψυχές των πράων θα γεμίσουν από γνώση και σύνεση, ενώ ο νους του θυμώδου συγκατοικεί με το σκοτάδι και την άγνοια. 5. Αυτός που θυμώνει και αυτός που ηρωνεύεται συναντήθηκαν μεταξύ τους και ήταν αδύνατο να ευρεθεί ένας ευθύς λόγος στη συζήτησή τους. Αν κοιτάξεις την καρδία του πρώτου, θα έβρεις την μανία, και αν ερευνήσεις την ψυχή του δευτέρου, θα αντικρίσεις την πονηρία. 6. Η απλότης είναι μία συνήθεια και συμπεριφορά της ψυχής απίκυλη που δεν κινείται σε κανένα κακό λογισμό. Η ακακία είναι μία γλυκία και χαρούμενη ψυχική κατάσταση, απειλαγμένη από κάθε κακή σκέψη και υπόνοια. 7. Πρώτο γνώρισμα της παιδικής ηλικίας είναι η απίκυλη απλότης. Όσο την είχε ναυτεί ο Αδάμ, δεν αντίκρισε τον εαυτό του ούτε ψυχική γυμνότητα ούτε σωματική ασχημοσύνη. 8. Καλή βέβαια και αξιομακάριστη είναι η απλότης που έχουν μερικοί εκφύσεως. Όχι όμως τόσο όσο η απλότης που αποκτήθηκε με κόπους και υδρότες και με μετεγκεντρισμό της πονηράς φέσεως. Διότι η μεν πρώτη είναι σκεπασμένη και προφυλαγμένη από πολυκύπικες μεταβολές και πάθη, ενώ η δευτέρα γίνεται πρόξινος της τελείας ταπεινοφροσύνης και πραότητος, και η μία δεν έχει πολύ μισθό, ενώ η άλλη έχει άπειρο και απροσμέρτη τρίτο. 9. Όλοι όσοι επιθυμούν να προσελκύσουμε προς το μέρος μας τον Κύριο, ας τον πλησιάσουμε σαν διδάσκαλο που κάνει μάθημα, απλός και απλάστος και απικύλος και απονείρος και απεριέργος. Επειδή αυτός είναι απλούς και ασύνθετος, θέλει και οι ψυχές που τον πλησιάζουν να είναι απλές και ακέραιες. Και δεν είναι δυνατόν να αντικρίσεις ποτέ απλότητα χωρίς ταπείνωση. Πονηρός σημαίνει άνθρωπος που κάνει ψευδείς προβλέψεις και που φαντάζεται ότι αντιλαμβάνεται τους λογισμούς των άλλων από τα λόγια τους και τα μυστικά των καρδιών τους από τις εξωτερικές κινήσεις. 10. Είδα ανθρώπους ευθύς που έμαθαν από τους πονηρούς να πονηρεύονται και θαύμασα πως τόσο γρήγορα κατόρθωσαν να χάσουν το φυσικό τους ιδίωμα και προτέρημα.
11. Όσο εύκολα αλλάζουν και ξεπέφτουν οι ευθύς, τόσο δύσκολα μπορούν να μεταβληθούν οι αντίθετοι οι πονηροί. Πολλές φορές η πραγματική ξενιτεία και η υποταγή και η προφύλαξη του στόματος κατόρθωσαν πολλά και επέτυχαν παραδόξως να μεταβάλουν με καταστάσεις αθεράπευτες. 12. Εάν οι γνώσεις φυσική Α Κορινθίου ήταν 2, στους περισσότερους, σκέψε μήπως το αν κάποιος ανίδιος και αμαθής φέρνει κάποια σχετική ταπείνωση, αν και υπάρχουν σπάνιοι βεβαίως και αυτοί που υπερηφανεύονται για την αμάθειά τους. 13. Ζωντανή απόδειξη και υπόδειγμα της μακαρίας απλότητος υπήρξε ο τρισμακάριος Παύλος ο Απλούς. Κανείς δεν είδε πουθενά, ούτε άκουσε, ούτε πρόκειται να ειδεί ποτέ τόση πνευματική πρόοδο σε τόσο σύντομο χρόνο. 14. Απλούς μοναχός σημαίνει ζώων άλογων, αλλά και λογικό, που κάνει υπακοή και αποθέτει εντελώς το φορτίο του στον οδηγό του. Το ήμερο ζώων δεν θα τη μιλήσει σε εκείνον που το δένει, ομοίως και ευθεία ψυχή στον ειδικό της προϊστώτα. Ακολουθεί εκείνον που την σύρει όπως θέλει και έως θυσίας δεν γνωρίζει να αντιλέγει. 15. Απονήρευθος άνθρωπος σημαίνει καθαρά φύσης της ψυχής, όπως ακριβώς επλάστη που συνεργάζεται και συνομιλεί εύκολα με όλους τους ανθρώπους. 16. Ευθύτης σημαίνει απερίεργη σκέψης, ανυπόκριτη συμπεριφορά, ομιλία φυσική και ανεπιτίδευτη. Όπως ονομάζεται ο Θεός αγάπη, έτσι ονομάζεται και ευθύτης. Γι' αυτό και ο σοφός, δηλαδή ο Σολομών, στο άσμα λέγει στην καθαρά καρδία: ευθύτης εις αγάπης έσαι. Α, παράγραφος 4. Καθώς επίσης και ο πατέρας του λέγει στους ψαλμούς: Χριστός και ευθύς ο Κύριος, ΚΔ 8, λέγει ακόμη ότι σώζονται οι συνώνυμοί του, του σώζοντος τους ευθύς στην καρδία, Ζήτα 11. Λέγει επίσης: ευθύτητα ψυχών είδε και επεσκέψα το πρόσωπον αυτού, παράβαλε Ιώτα 7. 17. Πονηρία σημαίνει μεταβολή της ευθύτητος σκέψης πλάνης ψευδή, που λέγονται κατ' οικονομίαν, όρκοι που εν μέρει αληθεύουν, λόγοι που έχουν περιπλακεί, καρδία όμοια με το βυθό της θαλάσσης, άβυσος δολιότητος, ψευδολογία που μονιμοποιήθηκε, ίησης που κατήντησε φυσική, αντίπαλος της ταπεινώσεως, υποκριτική μετάνοια, απομάκρυση του πένθους, εχθρός της εξομολογήσεως, τακτική εκείνων που ακολουθούν τη γνώμη τους, πρόξενος ηθικών πτώσεων, εμπόδιο στην ανέργεια των πεσόντων, αντιμετώπιση των ύβρεων με φαινομενικό χαμόγελο, σκυθροπότης ανόητη και αφύσικη, ευλάβεια επίπλαστη, ζωή ομοία με τον δαιμόνων. 18. Ο πονηρός είναι συνόμιλος και συνώνυμος του διαβόλου. Γι' αυτό και ο Κύριος μας εδίδαξε έτσι να τον αποκαλούμε, τον διάβολο, λέγοντας: ρίσε ημάς από του πονηρού. Μαθαίου σίγμα 13. 19. Η πονηρία είναι μία επιστήμη, ή καλύτερα ασχημοσύνη των δαιμόνων, η οποία ενώ εστερημένη από αλήθεια είναι, προσπαθεί να το κρύπτει και να εξαπατά πολλούς. 20. Η υποκρισία είναι μια κατάσταση όπου το σώμα, οι εξωτερικές δηλαδή εκδηλώσεις, ευρίσκεται σε αντίθεση με την ψυχή. Είναι δε η κατάσταση αυτή περιπελεγμένη με παντός είδους κακές σκέψεις και επινοήσεις. 21. Ας φύγουμε λοιπόν μακριά από τον κρυμνό της υποκρισίας και το λάκκο της υπουλότητος, ακούοντας τα λόγια του ψωλημούδου, ότι οι πονηρευόμενοι εξολοθρευτίσονται και οσοι χόρτος ταχύ αποξηρανθίσονται και οσοι λάχανα χλώης ταχύ αποπεσούνται. Ψαλμός λάμδα σίγμα 2. Διότι οι τιούτι άνθρωποι γίνονται βοσκοί των δαιμόνων. 22. Δύσκολα θα εισέλθουν οι πλούσιοι στη βασιλεία των ουρανών. Ομοίως δύσκολα θα αποκτήσουν την απλότητα οι συνετοί ανόητοι. Αυτοί δηλαδή που είναι ανόητοι παρουσιάζονται με την πονηρία τους ως συνετοί. 23. Μία πτώση πολλές φορές εσωφρόνησε τους κακούς και πονηρούς και τους εχάρισε χωρίς να του θέλουν την ακακία και τη σωτηρία. 24. Αγωνίζουν να θεωρείς πεπλανημένη τη λογική σου και την κρίση σου, και έτσι θα έβρεις σωτηρία και ευθύτητα εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Αμήν. Όποιος κατόρθωσε να ανέβει έως εδώ, ας έχει θάρρος, διότι μιμούμενος των διδάσκαλων Χριστών εσώθηκε.